Κυρίε και κύριοι, καλώ ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή. Πρέπει να σα πω ότι τι εκπομπέ αυτέ τι χαίρομαι και ειδικά όταν είναι καλεσμένο ο πρόεδρο τη Ενική Λύση, ο κ. Κυριακό Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σπίνα. Ευχαριστώ για τη ε φιλοξενία. Είναι μία εκπομπή και ένα διάλογο που γίνεται, κύριε Πρόεδρε, πέρα των τετριμένων, πέρα των απαντήσεων που εμπεριέχουν ξύλινο λόγο. Μου αρέσει αυτό το ελεύθερο που κολυμπάμε και σε άλλα πελάγη και δεν είμαστε το που πήγατε, τι κάνατε, αν θα σα φίσουν ή όχι. Θέλω όμω να σα ρωτήσω, επειδή έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, έτσι, μια γνώμη, πώ πάνε οι περιοδίε σα. Ξέρετε, υπάρχουν στιγμέ που όταν πηγαίνει σε μια περιοδία πληγώνεσαι. Και δεν είναι στιγμέ τη επαφή με τον κόσμο. Πήγα για το Άργο και για τον Άφπλιο. Σε πληγώνει, ρε παιδί μου, αυτή η αδιαφορία του νεοέλληνα όταν ο ίδιο τελεπορείται. Για να πάμε από την εθνική οδό στο Άργο, παραδείγματο χάρη, κάνει σαν το φίδι μια διαδρομή. Για να πας από το Άργο στον Άπλιο, πάλι σαν το φίδι μια διαδρομή. Πηγαίνοντα βέβαια στο Άργο, δεξιά επάνω έχει ένα πανέμορφο κάστρο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, κύριε Σπίτο. Έχω πάει, ναι. Εγκαταλελειμμένο. Ρημαγμένο, θα έλεγα εγώ. Όπω και το κάστρο πάνω από τον Άπλιο. Μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι καλύτερο σε επίπεδο, αν θέλετε, συντηρήσεω. Πάντω, το γεγονό είναι πιο γνωστό αυτό το κάστρο. Και έμεινα στη λογική του γεγονότο ότι οι Ευρωπαίοι τον 19ο τον 20ο αιώνα κυρίω, περίπου 1400 κάστρα στην κεντρική Ευρώπη τα ανοικοδόμησαν και τα αναπαλαίωσαν και τα έχουν κάνει κάστρα επισκέψιμα, να πληρώσει, να μπει μέσα να μπεις το καφέ σου, μουτύχη χοτέλ μέσα σε πολλά από αυτά, για να βγάζουν λεφτά. Και εμεί έχουμε τα κάστρα αυτά και ερημώνουν, αγαπητέ κύριε Σπίνο. Να πω βέβαια και το εξή, όταν όλη η Ευρώπη έχει 1500 κάστρα. Ξέρετε πόσα κάστρα έχει η Ελλάδα. 2.700. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. Τι λέτε. Δυστυχώ, το είχα πει στην κυρία Μενδώνη, ότι κάποια στιγμή αυτά τα κάστρα μπορούν να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, αν θα πα από τη διαδρομή μεσολόγγι μέχρι Γιάννενα, δεξιά και αριστερά βλέπει κάστρα. Τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Ανύπαρκτα. Τι θα έκανα εγώ, όπω κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αναπαλαίωση με μαγαζιά μέσα, καφέ, εστιατόρια, με ένα μπουτίχο χοτέλ μικρό, για να μπορεί να επισκεφθείς το κάστρο, να μείνει και ένα-δύο βράδια μέσα, κύριε Σπίνο. Και όταν μιλάμε για 2.700 κάστρα, μιλάμε για 2.700 μονάδε εν δυνάμει, σοβαρέ τουριστικέ. Το λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνε ότι πραγματικά μου, τα βλέπουν με τα μάτια του. Δεν εκνευρίζονται, δεν αντιλαμβάνονται, του κοροϊδεύουν. 50, 70 χρόνια και συνεχίζουν να του κοροϊδεύουν. Ωραίο θέμα αυτό. Μα Τα... άφησαν. Ξέρετε. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Είναι μια εκπομπή από μόνο του. <χ> <αυτό> ναι, μπράβο. Μα άφησαν πίσω μια τεράστια πολιτισμική πολιτική κληρονομιά. Την οποία πραγματικά δεν την εκμεταλλευτήκαμε ποτέ. Πα... Πολλέ δε πάνε. Θα έλεγα ότι τη μισούμε κιόλα. Την απαξιώνουμε. Όταν μιλά για ιστορία, πολιτισμό, έλα μου, αρετή συντήρηση. Και πηγαίνει στην Αυστρία, α πούμε, σε ένα βουνό επάνω, 1200 μέτρα ύψο. Και σε ένα κάστρο περιποιημένο, καθαρό, για να πας σε ελληνικό κάστρο, αφού ο ίδιος σου από το σκόνη, από τη βρώμα, τα σκουπίδια και τα χόρτα που υπάρχουν δεξιά-αριστερά, κανένα φίδι μπορεί να σου βγει μπροστά, Μπαίνει μέσα και σε πιάνει την ψυχή σου. Ξέρεις, αυτό τώρα το περνάμε κάποιοι έτσι πολύ ελαφριά. Δεν είναι έτσι. Στον Πλαταμόνα, α πούμε, στη Χαλκιδική. Απέναντι. Χαλκιδική, απέναντι ο Πλαταμόνα, το όμορφότερο κάστρο, το περνούσαμε παλιά. Από εκεί πέρασε Οδό. Και το βλέπει ότι από πάνω πέφτουν πέτρε από το κάστρο. Και δεν νοιάζεται κανένα. Ξέρετε κύριε Σπινό, είμαστε ένα τεράστιο λαό επίπεδο ιστορία. Το λέμε στα λόγια οι περισσότεροι. Δεν ξέρουμε τι σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε Έλληνε. Δηλαδή, μια ερώτηση. Η Ελλάδα σε ποια θάλασσα βρίσκεται. Ρωτά τον άλλον και σκέφτεται. Μπορεί να μην ξέρει κιόλα. Σου λέει Μεσόγειο. Τι σημαίνει η λέξη Μεσόγειος? το μέσον της γης. Στη μέση της γης. Δεν είναι τυχαίες οι ονομασίες που δόθηκαν, κύριε Σπινό. Όταν το λέει η λέξη, το μέσον της γης, και μου έλεγε ο οποίος είναι και μαθηματικός, ότι αν ανοίξει τον Άτλαντα, αγαπητέ κύριε Σπίνο, για να φαίνεται ολόκληρο ο πλανήτη, στη μέση ακριβώ είναι η γη, η Ελλάδα. Ο Άτλαντα, ο Στρόγγυλο, να γίνει μια ευθεία γραμμή. Στη μέση είναι τη η γη ακριβώ, η Ελλάδα μα, η πατρίδα μας. Και να ήταν μόνο αυτό. όλοι η Μεσόγειο είναι Ελλάδα, κύριε Σπουδάκη. Όλοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κάτι, σα παρακαλώ πριν πάμε στα μεγάλα και τα εθνικά, αυτό που λέμε βαριά θέματα, να μείνω σε ένα άλλο ζήτημα που είναι βαρύ για την κοινωνία που καταδυναστεύεται και αφορά του πληστηριασμού. Έχω ακούσει, το έχετε ακούσει κι εσεί, το έχουμε ακούσει όλοι, και οι κυρίε και οι κύριοι που μα βλέπουν, τον κύριο Τσίπρα να βάζει λεκτικά ένα φράγμα, μια φωνή, μάτω. απέναντι στου πληστηριασμού. Στην εσχοκέρδεια των φαν και ότι θα πολεμήσει όλο αυτό το κάστρο που λέγατε προηγουμένω τη παράνοια γύρω από τα φαν. Ξέρετε πού οφείλεται αυτό, κύριε Σπίνο, θα το βάλω το βίντεο, γιατί νομίζω θα μιλήσει ένα βίντεο για να σου Ακούστε, ναι, ναι. μην ναι. Ξέρετε πού οφείλεται αυτό. Στην άγνοια του νεοέλληνα. Είμαστε ένα λαό ο οποίο πραγματικά έχει κοντή μνήμη. Εγώ εκλυπαρώ τον Έλληνα να θυμηθεί τον Ζωκράτη και τον Πλάτωνα γιατί του έκανα σε πεντέ χρόνια τι είχε γίνει. Για να καταλάβετε ότι ο νεοέλληνα. Δεν έχει σχέση πραγματικά με τον αρχαίο Έλληνα ή με τον Έλληνα του Βυζαντίου ή με τον Έλληνα του 1821. Γενετική σχέση έχουμε. Αλλά η ιδεολογική, πολιτισμική, πολιτιστική έχουμε χάσει τη λογική μα. Εδώ για να καταλάβετε. Περιμένει ο Έλληνα ο χριστιανοταλιμπάν, θα το πω έτσι απλά. Όχι ο χριστιανό. Γιατί ορθόδοξοι, λεγόμαστε όλοι. Λίγοι είναι πιστοί ορθόδοξοι. Περιμένουμε από κάποιον τον οποίο δεν τον ξέρουμε να σώσει την Ελλάδα, όταν ο ίδιο δεν, έχει σώσει τον εαυτό του. Δείτε του πολιτικού αρχηγού έναν προ ένα τι δουλειά κάνουν. Πείτε μου ένα και κόμματα εκτό βουλή και εντό βουλή. Ποια είναι η δουλειά του. Πώ είναι κακομοίρη Έλληνα, εσύ που πα και ψηφίζει τον τάδερ. Δεν ψάχνει τη δουλειά που κάνει, ρε παιδί μου, αφού ο άνθρωπο αυτό δεν σώθηκε ποτέ ο ίδιο του. Πώ θα σώσει εσένα για την Ελλάδα. Και επειδή έλεγα για τη Μεσόγειο, θα μου επιτρέψετε να πω μερικά πράγματα. Τον 1ο γιατί εκνευρίστηκα πάρα πολύ με το Ράμα. Ο οποίο είναι γάτα. Πήγε στη Νότια Ιταλία, κύριε Σπίνο, και έδωσε χρήματα και επιμένει ότι οι νότια Ιταλοί είναι Αλβανοί. Δείτε τι σημαίνει γεωπολιτισμό για μια χώρα. Η Αλβανία λέει ότι η Νότια Ιταλία είναι Αλβανία. Ανοίγει τα φτερά τη. Μα Γι αυτό το κάνει, όλη η Νότια Ιταλία είναι ελληνική. Ελληνική, βέβαια. Όλη η Νότια Ιταλία είναι ελληνική. Από τον ένα ο του 1 του και πολύ πριν, για να μην κοροϊδευόμαστε στην τελική, να το πω και διαφορετικά, ακόμη και η Ρώμη φτιάχτηκε, ή το λένε οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, φτιάχτηκε από τον Ενία. Ο Ενία ήταν πελασγό, τρόα, έφυγε από την ήττα μεταξύ Αχιών και Τρών από τον πόλεμο και μεταφέρει τον πατέρα του στην πλάτη του και πήγε πρώτα στη Θέρμη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Θέρμη, δημοσταλμαϊκού είναι, την Ενιάδα, στη μηχανιώνα δηλαδή, για να μην κάνουμε λάθο, έκτισε εκεί μια μικρή απικία και έφυγε από εκεί. Και αφού ήρθε πρώτα, ακούστε λίγο. Στην Τεγέα, ο Ενία, στην Τεγέα ήρθε. Δίπλα στι Μικίνε. Άκου τώρα. Τρία, Μιχανιώνα, Τεγέα και από εδώ έφυγαν και πήγαν στη Ρώμη. Και έκαναν τη Ρώμη. Οι πρόγονοι μα. Και εδώ έρχομαι και λέω, δεν ξέρουμε παραδείγματο χάρη, οι Σιρακούσε. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί την Νότια Ιταλία. έχω επισκεφθεί την Ιταλία πάρα πολλέ φορέ. Οι Σιρακούσε. Το Λεντίνι. Είναι η Λεοντίνη. Υπάρχουν πόλει κανονικέ στην Ιταλία με αυτά τα ονόματα. Ο Τάραντα, ελληνική απικία, η Τάραντο, η ιταλικά σήμερα. Η Κατάνια, η Κατάνη που λέμε, είναι ελληνικές, οι ελληνικές απικίες, Οι Σύβαρη, ελληνικέ απικίε και μιλάμε για πληθυσμό τώρα 100.000 κατοίκων. 150.000 κατοίκων κατά την αρχαιότητα, κύριε Σπίνο. Δηλαδή, μιλάμε για ελληνικού πληθυσμού, συμπαγέστατου. Απικήσαμε όλη την Νότια Ιταλία. Στη δεύτερη φάση, 7ο ένα με χρωστού. Δεν είναι μόνο η πρώτη φάση του 9ου και τον 8ου αιώνα. Έτσι τουλάχιστον λέει η συμβατική ιστορία. Ακούστε τώρα. Φτάσανε μέχρι και την Αφρική. Ξέρετε ότι η Κυρίνη, εκεί στη Λιβύη, γιατί λέμε Κυριναϊκό κόλπο, στην Κυρίνη, η πρώτη πόλη που φτιάχτηκε ποτέ τον 7ο αιώνα ήταν η ελληνική πόλη. Η Κυρίνη. Από Θηβαίου, παρακαλώ. Έφυγαν οι Θηβαίοι και πήγαν στην Κυρίνη, στη Βόρεια Αφρική και κάναν την Κυρίνη. Ήταν το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, η πόλη Τόκρα, η αρχαία, η Τόκρα σημερινή έτσι λέγεται, είναι αρχαία ταυχήρα, ελληνική απικία. Στην Αίγυπτο είχαμε πάλι απικίες, δεν θα πω για την Ηλίου Πολύ, επί Φαραώ, το προσπερνώ αυτό, αφήστε το αυτό, ή τις θήβες. Υπάρχουν, υπάρχει πόλη θήβες στην Άννο Αίγυπτο, όταν λέμε Άννο να ξέρετε είναι η κάτω θηβες στην ανω αιγυπτο οταν λεμε αννο λέμε ανάβαση είναι η κατάβαση. Δηλαδή ήταν αντίστροφα. Οι Θήβε είναι στη Νότια Αίγυπτο. Δεν είναι το όνομα, δεν είναι Αιγυπτιακό, είναι ελληνικό. Πώ, δεν ξέρω, βρείτε το, ψάξτε λίγο παραπάνω. Ήταν η Ναλικράτη, αρχαία πικία στην Αίγυπτο. Στη Νότια Γαλλία. Πα στη Νότια Γαλλία και οι ντόπιοι κάτοικοι, δεν μιλάω για Αλγερινού Μαροκινού που ήταν μετά, κύριε στο λένε οι ίδιοι. Εγώ είχα επισκεφτεί τη Μασαλία πάρα πολλέ φορέ και τη Νίκαια και το Αντίπ. Η Μασαλία, Απικία ελληνική Ελλήνων, 8ο αιώνα π.Χ. Η Νίκη, απικία των Μασαλιώτων που πήγαν στη Νίκαια και κάναν άλλη πόλη. Η Αντίπολη, το Αντίπ, το γαλλικό Αντίπ, οι Κάνε, το Μονακό, είναι απικίε ελληνικέ, γεμάτη Μεσόγειο από Ελλάδα. Ξέρετε πόσες πόλει ελληνικέ υπήρχαν στη Μεσόγειο, αγαπητέ κύριε Σπίνο, τον 6ο αιώνα π.Χ. Ξέρει κανεί, μωρέ, Γι' αυτό αυτά και Όλα, γιατί δεν πρέπει να τα χιλιάδε πόλει στα παράλια τη Μεσογείου ελληνικέ. Ποιου είναι οι αυτά, κύριε λοιπόν. Μεγάλε, γιατί η μικρότερη έγινε. Γιατί πολύ απλά. Θα σου το πω εγώ, κύριε Σπινό. Ακούστε τώρα. Δεν θέλουν να νιώσουν μεγαλείο ψυχή οι Έλληνε. Το θέλουν ταπεινωμένο τον Έλληνα. Το θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι. Το θέλουν θρησκόληπτο να πηγαίνει και του λέει ο τάδε Τάχα μου πνευματικό, που δεν είναι πνευματικό αυτό που δίνει χαρτί και λέει ψήφισε αυτό το κόμμα, δεν είναι πνευματικό. Ο πνευματικό κοιτάει την ψυχή σου. Έχω και εγώ πνευματικό. Και πραγματικά απορώ με τη λογική κάποιων. Διαβάζω κάποια site, α πούμε, ένα εκκλησία online, πώς λέγεται. Αυτοί, πραγματικά το λέω αυτό, βγάζουν τέτοιο μίσο. Όταν λε ότι είμαι χριστιανό, δεν μισεί του άλλου. Αυτοί βγάζουν μίσο. Λένε τόσα ψέματα μέσα, τόσε ανοησίε. Μπορεί να αναρωτιέμαι κάποια στιγμή, πραγματικά. Γιατί κάποιοι λένε Υπάρχουν τα site αυτά, είναι τη Εκκλησία. Δεν είναι τη Εκκλησία, ιδιώτη είναι από πίσω. Ο οποίο ιδιώτη μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να γράφει ό,τι θέλει, γιατί νομίζει ο ίδιο ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μετά τι εκλογέ, έχω να πω με πολλά. Κύριε Σπίνο, μετά τι εκλογέ θα πέσουν οι μάσχε όλων. Θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα που δεν ξέρουν οι Έλληνε. Γιατί? γιατί πολύ απλά ο Έλληνα πλέον είναι ημιμαθή. Ενημερώνονται μέσα από την τηλεόραση. Και αν δεν βλέπει τηλεόραση, πηγαίνει στον παπά τη ενορία του για να πει τα ψηφίσει ο παπά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μα αν δεν γίνονται. Κύριε Σπινού, είναι δυνατόν ο παπά σου πει ψηφίσει. Ο παπά, ο πνευματικό, ο εξομολογητή, ο ξομολόγο να μου πει εμένα θα ψηφίσω. Εγώ σου φόρησε εξομολογούμε, πηγαίνω στο πνευματικό μου. Δεν μιλάω για την πολιτική. Πέρα από τι νουθουσίε που μου ρίχνει ξέρετε. Τι φραστικέ του τιμωρίε. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μου πει να ψηφίσω. Προ Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κανάλια τα οποία λιβανίζουν όλη μέρα τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σπίνο, μόνο και μόνο για να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό. Και να πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλά δεν τα ξέρουμε. Ισπανία. Γιατί λέγεται Ισπανία. Εσπάνια λέγεται Ισπανία. Ένα μου το είπε καθηγητή Ισπανό αυτό, ιστορία. Διότι ήταν η χώρα του Πανό. Εσπάνια. Στην χώρα του Πάνα. Όπω λέμε, ο ψώμεθα εσ Φιλίππου, στου είναι το εσ. Εσ πανα. Από την άλλη όμω, ακούστε, στην Ισπανία, στην Καταλονία υπάρχει το εμπόριου. Η αρχαία ελληνική απικία εμπόριο. Η δυτικότερη ελληνική απικία τη οποία βρήκε η αρχαιολογική καπάνη. Γιατί η δυτικότερη, ξέρετε ποια είναι, κύριε Σπίνο. Η Λισαβόνα. Ο Λισαίους, λέγεται η πόλη. Αν πάτε στο λιμάνι τη Λισαβόνα που πήγα εγώ, έπαθα σοκ. Έχει άγαλμα του Οδυσσέα και λέει ότι αυτή την πόλη την ίδρυσε ο Οδυσσέας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τη Λισαβόνα. Οι Πορτογάλοι το λένε και έλεγε το κρύβουν, το θάβουν εδώ. Είναι όλα αυτά τα απίστευτα πραγματικά που πολλές φορές με εξοργίζουν. Και με εξοργίζουν γιατί δεν μπορεί ρε παιδιά να μην θέλετε να μάθετε το μεγαλείο. Ο άλλο ψάχνει τον πατέρα του 100 χρόνια. Λέω τώρα εγώ. Ε, ψάχνει τον πατέρα του, υιοθετήθηκε και καλά κάνει. Να μην ψάξω εγώ τη ρίζα μου την ελληνική. Να μην ψάξω από πού κατάγεται η Ελλάδα και πού υπάρχουν Έλληνε παντού σε όλη τη Μεσόγειο. Τι κερδίζει, θα μου πει. Κύριε Σπίνο, ο γεωπολιτισμό είναι ένα εργαλείο άσκηση εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που ρουλιάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μία DNA έρευνα να γίνει στην Τουρκία θα αποδειχθεί το 55 με 60% αυτό και παραπάνω είναι ελληνογενεί. Και αν του το αποδείξει αυτό του ελληνογενού ότι είναι ελληνογενεί. Του αλλάζει όλο εκείνο το σκεπτικό επί δεκαετίε του μίσου που έχει ω γενίτσαρο απέναντι στην Ελλάδα. Το ίδιο και με του Κοπιανού. Το ίδιο και με το Ράμα που είναι γενίτσαρο. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά ειρηνικά, χωρί πολέμου. Αλλά σα είπα, το πρόβλημα με τον νεοέλληνα είναι ότι ό,τι του δίνουν το καταπίνει, κύριε Σπίνο. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Όλο ο πλανήτη είναι Ελλάδα, κύριε Σπίνο. Όλο! Δωροφέτε του πλανήτη είμαστε. Μου κάνει κύριε Πρόεδρε πολύ μεγάλη εντύπωση και οφείλω να το πω ω παρατήρηση ότι όταν ο νέο Έλληνα, που λέτε εσεί, ζει με δανεική σκέψη 20 λεπτών από τα δελτία ειδήσεων, εσεί επιμένετε να το βάλετε σε ένα θρανείο μόνο του, να κάτσει να διαβάσει, να μελετήσει. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και πόσο κουράζεστε, εν πάση περιπτώσει, όταν έχει νόημα. Κύριε Σπίνο, αξίζει, αξίζει προσπάθεια. Με. Η Ελλάδα για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει ο Έλληνα. Δεν αλλάζει ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Τζίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη ούτε από τα παράστα και τροπτικά που έχουν δίπλα του. Δεν θα αλλάξει η πατρίδα. Τα παιδιά μα δεν θα έχουν μέλλον αν δεν αλλάξουμε από την παιδεία των Έλληνα. Να ξεκινήσουμε από την κολόνα τη κοινωνία. Η κολόνα τη κοινωνία ποια είναι, κύριε Σπίνο. Το λέγαμε παλιά. Η οικογένεια, ο στενό πυρήνα πατέρα και μητέρα, και όχι γονέα, ένα γονέα, δύο γονέα, 14, Πατέρα και μάνα και παιδιά. Αυτή είναι η οικογένεια. Και μετά το σχολείο. Και όταν λέμε σχολείο, δεν είναι την εκπαίδευση. Η λέξη είναι εκπληκτική, ξέρετε εκπαιδεύω. Παιδεία. Δεν έχει σχέση με την εξειδίκευση γνώσεως. Άλλο εξειδίκευση γνώσης και άλλο παιδεία και αγωγή. Έτσι πρέπει να φτιάξουμε την παιδεία μας. Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου να κάνω ελληνική παιδεία και επανελλήνηση. Αυτό το λέω για να ξέρουν κάποιοι ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα από μόνη της με ένα κουμπί. Άμα ήταν ένα κουμπί θα την αλλάζαμε όλοι μαζί. Δεν αλλάζει. Θα αλλάξουν όλοι οι Έλληνες. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. τέσσερα χρόνια πριν ο κ. Τσίπρα, τι έλεγε, κύριε Σπινό. Για πείτε μα. Να, να μείνουμε σε αυτό γιατί το θέσατε και να ξαναγίνουμε λίγο. Γιατί απασχολεί 700.000 και πλέον ανθρώπου. Η οικογένεια σημαίνει κατοικία. Έτσι. Και κατοικία σημαίνει αυτό που βλέπουμε μπροστά μα. Όποιο να είναι, όποτε να είναι, μέσα στη νύχτα πάει, χτυπάει κάποιον, του παίρνει το σπίτι. Σωστό. Και θέλω να επισημάνω, να το δούμε στο βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτε και να το σχολιάσουμε. Τι έλεγε ο κύριο Τσίπρα, Πώ πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό μπορεί να θεραπευτεί, όταν αυτοί οι δύο έχουν χτίσει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε και τη δική σα λύση, αν αύριο το πρωί. Τρει και το Πασόκ μέσα. Και το Πασόκ. Το 2003 το Πασόκ έδωσε. Το σημαντικό όμω είναι θέλω να ακούσω από εσά, αν αύριο το πρωί η ψήφο ελληνικού λαού σα έστενε στο μέγαρο Μαξίμου. Ή με λόγια πρακτικά. Πακά. Τι θα κάνετε, η πρώτη απόφαση. Διαγραφή... Πάμε να δούμε. Δια... Σα παρακαλώ πολύ το βίντεο Πρακαλώ. και αμέσω να έχουμε και το υλικό να το δείτε, <coughs> κύριε Πρόεδρε. Ορίστε παρακαλώ, να το δούμε. Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί λοιπόν πέρα από τον φράχτη, τον περιβόητο στον Εύρο, δεσμευόμαστε ότι θα υψώσουμε πολλούς φράχτες. Θα υψώσουμε βράχτη στην Εσκοκένδεια, θα υψώσουμε βράχτη στην Αγγλική Απαιδεσία, θα υψώσουμε βράχτη στα φάσκη, τα φρύτα των ανθρώπων και την το δικό μας μα νόμο το 2015, ναι. εκτό ότι επέτρεπε στα funds και στου services να μπορούν να κάνουν ε, φυριασμούς. τους ισχυρισμού, είχε και δικλείδες. Ο αρχηγός σας είπε για προστασίε πρώτη κρατική οριζόντιο, θα είναι αυτό. Νομί, όχι, νομίζω δε, μπορεί να έχει κάποιου περιμέτρου. Ε, περιμέ... Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Η σας πραγματικότητα σας δεν είναι αυτή, κύριε Σπίνο. Κάνετε λάθο. Η πραγματικότητα των λόγων αυτό είναι. Αυτό εννοώ, ναι. Των έργων είναι άλλη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, σε καμία χώρα τη Ευρώπη δεν υπάρχει ηλεκτρονικός πληστηριασμό σπιτιού και επιχείρηση. Είναι αλήθεια αυτό. Πουθενά. πουθενά! Σε καμία! Πουθενά! Μόνο εδώ! Και έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μόνο εδώ! Και αυτά πρέπει να τα σημειώσει η Ρία τώρα, που μα βλέπει, για να είμαστε έτοιμοι για τις μέρες. τι επόμενε μέρε, τι δεινά έχει επιφέρει η διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασό και ΣΥΡΙΖΑ ηλεκτρονικοί πληστριασμοί μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά άλλου σα λέω. Δεν υπάρχουν. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Πουθενά άλλου στον κόσμο. Μόνο εδώ. Ποιο το κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πέτυση το ΦΑΝ έγινε αυτό. Για να μην διακόπτονται οι πληστριασμοί από κόσμο που διαμαρτύρεται. Από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία. Θα έμπαινε στο φωτογραφείο. Το φαν είναι νερό στο κρασί σα, κύριε Σπινό. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Τα φαντ είναι δικά του. Είναι μπαγαζάκια δικά του. Εγώ στη Βουλή το είπα ποιοι πολιτικοί, ποιοι υπουργοί, ποιε οικογένειε πολιτικέ έχουν σχέση με τα φαν. Δεν είναι τα φαν αόρατο αρχή. Μα αν δείτε ποιοι είναι διευθύνοντε, σύμβουλοι και πρόεδροι, είναι από τι πρώην τράπεζε. Ποιο διόριζε τι τράπεζε του προέδρου και διευθύνοντε σύμβουλου, οι κυβερνήσει. Άρα δικοί του άνθρωποι. Οι δικοί του άνθρωποι των κομμάτων, των τριών κομμάτων εξουσία, θέλουν να ασπαρουν τα σπίτια. Και εσεί, αντί να του εξωστρακίσετε, του ξαναψηφίζετε για να τα πάρουν και να συχάσετε. Όταν επαναλαμβάνω 700.000, το είπατε και εσεί κύριε Σπίνο. Επί τρία άτομα κάθε οικογένεια, τέσσερα είναι 2,5 εκατομμύρια κόσμο. 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι είναι 35% του εκλογικού σώματο. Ξέρετε σήμερα αυτό κύριε Σπίνο και παραπάνω. Κυβέρνηση είναι. Και αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του, πάνε και ξαναψηφίζουν, πασόκ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή είναι η ηθική και φυσική αυτούργη στο, του εγκλήματο των κόκκινων δανείων. Αντί να πω, Και λέω διαγραφή όπω κάνουν σκολητού του. Και δεν μιλάει κανεί. Διαγραφή 90% τέλο. Το λένε κούρεμα κάποιοι. Όταν λέω διαγραφή. Εύκα, εφορία, ό,τι χρωστά. Έτσι, μαζί με δάνεια, κούρεμα για να κάνουμε επανεκκίνηση στην οικονομία μα. Και να τελειώσει το άγχο των ανθρώπων. Και γίνεται αυτό, κύριε Σπίνο. Θα σα πει όμως, Γίνεται, ένα, δεν. γίνεται. Ένας, με συγχωρείτε. Εγώ που πλήρωσα μέχρι σήμερα και ήμουν συνεπή. Και όλο που δεν έχει πληρώσει. Γιατί αυτό να έχει διαγραφεί και εγώ που πλήρωσα τόσα χρόνια ήμουν κορόιδο. Τι απαντάτε σε αυτό. Γιατί η λογική η δική μου, κύριε Σπίνο, δεν είναι να ψοφίσει του γείτονα και να πεθάνει ο γείτονα. Η λογική η δική μου είναι από τη στιγμή που εγώ επιβίωσα με δυσκολία, με άγχο. Πρέπει η πολιτεία, αφού θα ευεργετήσει τον άλλον, όπω λέτε εσεί, ο οποίο μπορεί να μην είναι κακοπληρωτή όπω λένε κάποιοι. Δεν μπορεί να πληρώσει, κύριε Σπίνο, άλλο να παίρνει 2.000 εκατομμύρια και να παίρνει 700 ευρώ τώρα. Δεν το ίδιο. Το δάνειο το πήρε πριν 15 χρόνια. Να δώσω λοιπόν για κίνητρα σε αυτό που πλήρωσε θετικά μια μικρή έκπτωση στο φόρο για να μπορεί να κερδίσει και αυτό. Πάντα υπάρχουν λύσει, κύριε Σπίνο. Αν θέλει κάποιο, μπορεί να βρει τη λύση. Αν δεν θέλει, δεν τη βρίσκει. Και δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί βολεύουν την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του για να τρώνε χρυσά κουτάλια. Και ο Έλληνα α χάσει το σπίτι του, δεν πειράζει. Εξάλλου, κύριε Σπίνο, δεν κατάλαβα. Τα φάντζε τα πήραν κουρέμενα τα δάνεια. Γιατί μπορώ να κάνω κούρεμα στο φαν 90% και δεν μπορεί να κάνει στον πολίτη. Δεν θα χάσει η τράπεζα. Όχι. Όσο το αγόρασε το φαν, θα το πάρει και ο ιδιοκτήτη που κινδυνεύει να χάσει σπίτι. Τελεία και παύλα. Να κερδίσει και κάτι το φαν. Να κερδίσει. Αλλά όχι αίμα να τρέχει έξω από το σπίτι. Να του πάνε αίμα και να του πάρουν τα πάντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ρωτήσω όμω κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί αυτό το κομμάτι των υπερδανισμένων κομμάτων έχει φύγει τελείω από την προεκλογική ατζέντα. Και δεν ξέρω αν στο debate μεθαύριο τεθεί αυτό. 400 εκατομμύρια το ένα κόμμα, 300 το άλλο, έχει χαθεί ο έλεγχο. Πώ όταν χρωστά τόσα χρόνια πηγαίνει τον... και ναι. παίρνει σπίτι. Ο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία 40%, ο ψηφοφόρο του Πασόκ 10%-50% και πλέον 100% Ελλήνων, δεν του νοιάζει αν είναι χρεοκοπημένα τα κόμματά του. Το θεωρούν δικό του μαγαζί. Δεν του νοιάζει να πατεώνε και λοποδίτε οι αρχηγοί. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε. 400... Εδώ δεν ήδη πληρώνουν, σα λέω. Δεν ήδη πληρώνουν. Αλλά έτσι γίνονται, κύριε Σπίνο μου, οι μεγάλε συγκεντρώσει. Μαζεύονται, πληρώνουν βίντεο γόλα από πίσω. Κανονικά έπρεπε να δεσμεύεται η επιχορήγηση κάθε χρόνο των κομμάτων αυτών <ΣΣΣΣΣ> για να ξοφλήσουν τα κρέη του. Να μην παίρνουν ένα ευρώ. Μα θα διαλυθεί ο Μητσοτάκη την Θα διαλυθεί ο, Ανδρουλάκη δεν πάρουν επιχορήγηση. Θα διαλυθεί και ο Τσίπρα. Ξέρετε ότι στη διακομματική δεν το ξέρει κανένα του. Το πρώτο πράγμα που έθεσαν όλα τα κόμματα, όλα, ήταν η επιχορήγηση. Εμεί δεν μιλήσαμε. Εμεί μάλιστα διαφωνήσαμε ω προσεγγιστικό να πάρουν και έκτακτη επιχορήγηση. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι του επιδοκιμάζουν, δεν είναι του κλέβουν μόλα, μόνο, μόνο του επιδοκιμάζουν κιόλα. Κύριε Σπινό, εδώ όλο ο πλανήτη Γη μιλάει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου που έρχεται. Και ο Έλληνα δεν νοιάζεται. Ξεπουλήθηκε η Μακεδονία, και πάνε και ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο ξεπούλησε τη Μακεδονία. Στήριζαν και μια δημοκρατική πατσόκ. Του εμπιστεύονται. Δηλαδή, ο νεοέλληνα έχει γίνει νεοέλληνα ή όχι Έλληνα. Αυτή είναι η διαφορά μα. Η προσέγγιση μα. Ξέρετε ποιο είναι το σχέδιο του στο καινούριο τώρα που λένε για το Αιγαίο. Απίστευτο το σχεδιασμό. Ήπουλο. Mm, για τι πρέσπε του Αιγαίου λέτε. Ακριβώ. Για εξηγήστε το λίγο σε παρακαλώ. Ήπουλο ο σχεδιασμό yeah. του. Ακούστε τώρα. Πρώτον, θα δημιουργηθούν διάβλοι εντό του Αιγαίου, άρα. Για να περνούν οι Τούρκοι. Αν κάνει διάβλου εντό του Αιγαίου για να περνάνε οι Τούρκοι και να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αγαπητέ κύριε Σπίνο, τέλο τα 12 ναυτικά μίλια σου. Δεν θα έχει 12 ναυτικά μίλια. Το αντιλαμβάνεστε, θα περνάει το άλλο ο φόρο, ελικοπτερεφόρο των Τούρκων μέχρι το Σούνιο, θα αράζεται και θα ελιμενίζεται και θα θεωρείται ότι είναι και τουρκικό χώρο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πά να κάνει μια δημοκρατία. Δεύτερον, θα υπογράψουμε λέει σύμφωνο μη επιθέσεω μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία. Να υπενθυμίσω ρε ανόητη. Ότι είχε υπογράψει και ο Χίτλερ με του Ρώσου κάτι τέτοιο. Ότι και ο Μουσολίνη και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, όταν θέλουν να επιτεθούν σε μια χώρα, την έστρεφναν σε μια υπογραφή, υπέγραφε αυτή και μετά αυτή κάνουν πόλεμο. Τι να υπενθυμίσω. Σε ποιον να πω. Αυτό με εκνευρίζει, κύριε Σπίνο. Μα και η Αγγλία είχε υπογράψει με τον Χίτλερ σύμφωνα με επιθέσεω. Τηρήθηκε ποτέ. Τρίτον, θα επιβληθεί η αποστατικοποίηση των νησιών και η μετακίνηση. Ακούστε τώρα. Πώ θα κάνουν, κύριε Σπίνο, το κρέα ψάρι θα πούν. Αποστατικοποιούμε τα νησιά, κρατάμε μόνο αστυνομία. Χρυσόνι το χάπι. Ναι, αλλά θα σου πούν, η στρατιά του Αιγαίου τον Τούρκο θα πάει 250 χιλιόμετρα μέσα. Αυτό για να το μεταφέρει στο στράτευμα χρειάζεται μια-δυο μέρε. Αλλά για να μεταφέρει από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά πάλι στρατό, κινδυνεύει να πα άλλο και στιγμή, κύριε Σπίνο, ξέρετε να πάτε, έτσι. Γιατί είναι αεροπορική η διαδρομή. Είναι με πλοία να ετηθεί κατά κράτο. Χάνει δύο κυριαρχικά σου δικαιώματα ταυτόχρονα. Είναι το σχέδιό του. Αυτό το σχέδιο εφαρμόζουν και θέλουν να εφαρμόσουν. Και μάλιστα ουσιαστικά οι Τούρκοι θέλουν την αποστατικοποίηση γιατί οι Τούρκοι ασφυκτούν. Δεν μπορούν, θέλουν ζωτικό χώρο. Δεν μπορούν να βγουν από τα Δαρδανέλια λόγω Σαμοθράκη. Το μεγάλο αεροπλανοφόρο μα είναι η Σαμοθράκη. Ο, η Λέσβος ο Άγιο Ευστράτιο και η Χίο. Εκεί το, 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 τρίγωνο το δαναλίων είναι κλειστό και κουμπωμένο από τι ελληνικέ στρατιωτικέ δυνάμει. Και εμεί θα συνενέσουμε να του αφαιρέσουμε από εκεί για να μπαινοβγαίνουν άνετα οι Τούρκοι. Δεν μπορεί να μπει στο Αιγαίο από το Νότιο, γιατί η Ελλάδα ελέγχει τι δύο πύλε εισόδου. Νότια, από το Καστελόριζο. Είναι η ελληνική ΑΟΣ. Την κάνουν μειωμένη επίρρεια τη Νέα Δημοκρατία. Άλλη προδοσία. Άλλη προδοσία. Διότι είναι η Κρήτη και η Κάρπαθος εκεί κλείνει τι πύλε, άμα θέλει η Ελλάδα. Και η δεύτερη, Κάρπαθο Ρόδο. Έτσι όπω κάνατε μειωμένη επίρρρεια, κύριε Σπίνου, μου το χάρτη, σημαίνει ότι τρυπάμε μόνοι μα την ΑΟΣ και την Ιφαλακρυπίδα μα και δίνουμε τη δυνατότητα στου Τούρκου να κάνουν βρώμικα παιχνίδια στο Αιγαίο. δηλαδή η τώρα. Τουρκία θα μπορεί να μπαινοβγαίνει είτε από βορρά είτε από νότο. Όποτε θέλει. Ό,τι ώρα θέλει και να φτάνει στο Σούνιο, κύριο κύριε, κύριε Σπίνο, και να ελιμενίζεται κοντά στον άφθαθμο τη Αλαμίνο. Επειδή έχουμε τρία λεπτά, δυόμιση για την ακριβία, για την εκπομπή μα. Η κάλπη είχε ένα μήνυμα και έχει μνήμη. Όλα αυτά που λέτε τα ήξερε, δεν τα ήξερε, τα μισοήξερε ο ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%. Τι μπορεί να εμποδίσει να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα, Μόνο εάν και εφόσον ο ελληνικό λαό ψηφίσει ελληνική λύση. Να έχουμε δηλαδή ένα 10%, 30 περίπου βουλευτέ, για να μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εξεταστικέ επιτροπέ. Και μόλι βλέπουμε μια προδοσία, πρέπει να παρεμβαίνουμε. Πραπ ανάχωμα. Όχι δεν περνάει. Όχι δεν περνάει. Όχι δεν περνάει. Αυτό για να μην σου πω ότι πρέπει να κυβερνήσουμε κιόλα. Και θα δορθεί και λίγο υπερφύαλο. Αλλά το εννοώ αυτό. Να υπάρξει πραγματικά στην Ελλάδα μια φορά ελληνική κυβέρνηση. Ελληνική ορθόδοξη χριστιανική κυβέρνηση. Κυβέρνηση των Ελλήνων, κυβέρνηση χριστιανών με αγάπη για όλου του άλλου. Όχι φανατισμού και τι αλλά με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αλλά το κυριότερο, ελληνική με κεφαλαία γράμματα, κύριε Σπίνο. Αλλιώ είμαστε χαμένοι, σα λέω. Και δεν είναι μόνο τα εθνικά μα θέματα. Γιατί τα εθνικά σου θέματα τα χάνει, τα κερδίζει, ανάλογα με την οικονομική ισχύ που διαθέτει. Αν δεν παράγουμε πλούτο, θα παράγουμε μόνο χρέη και δάνεια. Και αν παράγει χρέη και δάνεια μόνο, αγαπητέ μου, κύριε Σπίνο, πού πηγαίνει στι της ιστορία. Φωνάζω, ορλιάζω, διαμαρτύρομαι. Πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνε όλα αυτά που γίνονται γίνονται γιατί είτε είναι ανίκανοι είτε προδότε. Ο καθένα επιλέγει αυτό που νομίζει. Απόψη μου δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανοι. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανοι. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Χάθηκε μια γυναίκα πάνω σε μια καρότσα. Γιατί το σύστημα υγεία το ξεφτέλησαν, το ισοπαίδωσαν, το μακέλεψαν οι κύριοι τη Νέα Δημοκρατία. Και αντί να το βουλώσουν και να σοπάσουν όλοι, σκυλεύουν πάνω στην νεκρή. Βγαίνει ο ένα, κάνει δηλώσει. Βγαίνει ο άλλο, κάνει δηλώσει. Βγαίνει ξανά άλλο. Δηλαδή η κοροϊδία πάει σύννεφο, κύριε Σπίνο. Πραγματικά πάει σύννεφο. Και αυτά όλα μόνο με την ψήφο 25 Ιουνίου μπορούν να αλλάξουν. Να επιλέξουν ελληνική λύση, κύριε Σπίνο. Αν το κάνουν αυτό οι Έλληνε, όλα θα πάνε καλά. Και το λέω για όλου αυτού που δεν θέλουν να καταλάβουν και θέλουν να αντιληφθούν. Δυστυχώ και είναι πολλοί. Ένα τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω, δεν μπορώ γιατί είναι συνέχεια τη σκέψη επί της απαντήσεως που δώσατε για το άνοιγμα της ελληνικής λύσης, τα μηνύματα που λαμβάνετε σε αυτό το πανπατριωτικό προσκλητήριο που κάνατε, ποιο είναι τόσε μέρε. Το έχετε πει 15 μέρε, φαντάζομαι έχετε εκλάβει μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί δεν βλέπετε αυτό να επιτυχάνε. Διάβαζα έναν τύπο απίστευτο. Μετά τι εκλογέ έχουμε πολλά. Δηλαδή το να λε ψέματα, συνειδητά κιόλα, είναι αθλειότητα. Και να δηλώνει και χριστιανό κιόλα είναι αθλειότητα. Μιλάμε για αθλείου τύπου. Είναι τη μόδα αυτό τώρα, να ξέρετε τι είναι. Ναι, περνάει πολύ. Είναι... είναι, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κολεξιόν καινούρια. Δηλώνουν χριστιανοί όλοι και ότι είναι χριστέμποροι και τα λοιπά. Το κρύβουν. Οι θεομπέχτε. Θα πω το εξή. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι. κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν και ήρθαν μόνοι του με το σαρκείο του, λέγοντα ότι εκπροσωπούμε του Στάδε, δεν θέλουμε καρέκλα. Να μην το εκτιμήσω. Ήρθαν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι απαιτούσαν καρέκλε. Ήθελαν βουλευτικέ καρέκλε ήθελα να γίνουν βουλευτέ, όχι να βοηθήσουν την πατρίδα. Πώ εγώ να του δεχτώ αυτού. Πώ εγώ να τραβήξω από τα ψηφοδέλτια εκλεγμένου με σταυρό βουλευτέ και να του πω φύγε εσύ να έρθει ο άλλο, ο επισκέπτη τωρινό που απαιτεί καρέκλα. Και επειδή απέτυσαν καρέκλα, ξέρετε τι πάθαν κύριε Σπίνο. Πήραν πόδι. Με τι κλωτσιέ έφυγαν. Και βγαίνουν και λένε, εγώ είπα όχι. Θα τα πούμε μετά τι εκλογέ. Εγώ μικρό ψυχο δεν ήμουν ποτέ. Ούτε μικρό και κοντό. Έτσι το δέ μα όπω μερικοί από αυτού. Και το λέω γιατί έχουμε πολύ πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Αλλά να θυμάστε τι έλεγε ο παππού μου Αγράμματο, ο οποίο ήταν θεσσεβούμενο. Αυτό που κάνει το Σταυρό του όλη μέρα, να το φοβάστε. Πολύ κιόλας. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο θέμα αυτό, αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα το αναλύσουμε. Ευχαριστώ πολύ και εσά, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, και εσά, κύριε Πρόεδρε, φυσικά, που ήσασταν μαζί μα. Μια νέα εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό γιατί μέσα σε μια προεκλογική περίοδο που οργώνει την Ελλάδα ο πρόεδρος της και και Άρκο είναι δύσκολο να μπορεί να του κλέψει δύο ώρε από το 24ωρο και να το φέρει εδώ στο στούντιο. Θα τα καταφέρουμε όμω που θα πάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σα.